θα τον είχα παιδί μόλις μαζί. Όνομα και ιδιότητα. Καλησπέρα. Χριστοφορίδου Αναστασία λέγομαι και έρχομαι εδώ σαν ενεργός πολίτης από τη γειτονιά των Ακουμάχων. Η ερώτηση είναι η εξής. Ενημερωθήκαμε στην Ακουμάχων ότι σε ραντεβού, στο οποίο είχε παραστεί αντιπεριφερειάρχης ο κ. Δημόπουλος, ο εργολάβος του έργου, ο προϊστάμενος τεχνικών υπηρεσιών της περιφέρειας ο κ. Καλογερόπουλος, ο πρώην Δήμαρχος Γιάννης Γούρος, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Γιώργος Σαραντόπουλος και άλλοι παράγοντες περιφέρειας, ο εργολάβος παραδέχτηκε ότι το εγχείρημα είναι δύσκολο. Στη συνέχεια ασκήθηκαν πιέσεις εκ μέρους της τότε Δημοτικής Αρχής, ώστε να επαναπροκηρυχθεί διαγωνισμός με άλλη πρόταση. Κάτι που η περιφέρεια υποτίθεται ότι δεν εξέταζε. Υπήρξε μάλιστα πρόταση για κατασκευή συλλεκτήρα στο οικόπεδο πάνω από τον Σκλαβενίτη, που τώρα φτιάχνεται χώρος ψυχαγωγίας και παιδικών χαρών, ώστε να διοχετεύονται τα νερά μέσω υπολογισμένων διατομών σταδιακά προς το ποτάμι. Το έργο επομένως φρέναρε με ευθύνη της περιφέρειας και ρωτάμε γιατί επανέρχεται το παλιό σχέδιο. Επίσης, μετά την ανακοίνωσή του, το έργο ξεκινά με δωρεά για την κοπή των δέντρων, πράγμα που εγείρει το εξής ερώτημα. Η χρηματοδότηση που έχει εγκριθεί από την περιφέρεια επαρκεί για την ολοκλήρωση του έργου και αν όχι, τι πλάνο υπάρχει. Θα προσφύγει η περιφέρεια σε αναζήτηση κάποιου ΕΣΠΑ και αν ναι, ποιου. Γιατί οι χρηματοδοτήσεις είναι ο λόγος, όπως ξέρετε, για τον οποίο χρονοτριβούν πολλά έργα και μένει πόλη με σκαυσίματα και ανοιχτές λακκούβες. Επίσης, θέλουμε σαν κάτοικοι να μας πείτε γιατί όλη αυτή η διαδικασία για την εκκίνηση του έργου και την κοπή δέντρων ξεκίνησε χωρίς καμία ενημέρωση και φτάσαμε σήμερα να καλεστούμε σε ένα γραφείο, σε ένα δελτίο τύπου, μετά από το ξεσηκωμό των τοπικών καταστημάτων και κατοίκων που αισθάνθηκαν ανενημέρωτοι και αναρωτήθηκαν για τη διαφάνεια και την ανομία για την οποία ξεκινάει ένα έργο στο Δήμο μας. Ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη ερώτηση η οποία έγινε από τους πολίτες έγινε από την επιλαγούσα δημοτική σύμβουλο της προηγούμενης διοίκησης του κ. Βούρου, την Άτικο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Δημόπουλος, ο εργολάβος του έργου, ο προϊστάμενος τεχνικών υπηρεσιών της περιφέρειας ο κ. Καλογερόπουλος, ο πρώην Δήμαρχος Γιάννης Γούρος, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Γιώργος Σαραντόπουλος και άλλοι παράγοντες περιφέρειας, ο εργολάβος παραδέχτηκε ότι το εγχείρημα είναι δύσκολο. Στη συνέχεια ασκήθηκαν πιέσεις εκ μέρους της τότε Δημοτικής Αρχής, ώστε να επαναπροκηρυχθεί διαγωνισμός με άλλη πρόταση. Κάτι που η περιφέρεια υποτίθεται ότι δεν εξέταζε. Υπήρξε μάλιστα πρόταση για κατασκευή συλλεκτήρα στο οικόπεδο πάνω από τον Σκλαβενίτη, που τώρα φτιάχνεται χώρος ψυχαγωγίας και παιδικών χαρών, ώστε να διοχετεύονται τα νερά μέσω υπολογισμένων διατομών σταδιακά προς το ποτάμι. Το έργο επομένως φρέναρε με ευθύνη της περιφέρειας και ρωτάμε γιατί επανέρχεται το παλιό σχέδιο. Επίσης, μετά την ανακοίνωσή του, το έργο ξεκινά με δωρεά για την κοπή των δέντρων, πράγμα που εγείρει το εξής ερώτημα.
Η χρηματοδότηση που έχει εγκριθεί από την περιφέρεια επαρκεί για την ολοκλήρωση του έργου? Και αν όχι, τι πλάνο υπάρχει? Θα προσφύγει η περιφέρεια σε αναζήτηση κάποιου ΕΣΠΑ? Και αν ναι, ποιου? Γιατί οι χρηματοδοτήσεις είναι ο λόγος, όπως ξέρετε, για τον οποίο χρονοτριβούν πολλά έργα και μένει πόλη με σκαυσίματα και ανοιχτές λακκούδες. Επίσης, θέλουμε σαν κάτοικοι να μας πείτε γιατί όλη αυτή η διαδικασία για την εκκίνηση του έργου και την κοπή δέντρων ξεκίνησε χωρίς καμία ενημέρωση και φτάσαμε σήμερα να καλεστούμε σε ένα γραφείο, σε ένα δελτίο τύπου, μετά από το ξεσηκωμό των τοπικών καταστημάτων και κατοίκων που αισθάνθηκαν ανενημέρωτοι και αναρωτήθηκαν για τη διαφάνεια και την ανομία για την οποία ξεκινάει ένα έργο του Δήμου μας. Ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη ερώτηση η οποία έγινε από τους πολίτες έγινε από την επιλαγούσα δημοτική σύμβουλο της προηγούμενης διοίκησης του κ. Βούρου, την Άννη Κοφορίδου. Η οποία μας ανέφερε ένα ραντεβού το οποίο έγινε ανάμεσα στην περιφέρεια, παρότι στο κ. Δημόπουλο, όπως αναφέρθηκε και υπάρχει και βιντεοσκοπημένο, του δημάρχου του προηγούμενου κ. Βούρου, του κ. Σαραντόπουλου.